Χωρίς προβλήματα κύλησε και η σημερινή ημέρα των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να εξεταστούν σε 3 μαθήματα κοινωνιολογία ανθρωπιστικών σπουδών, πληροφορική σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και χημεία θετικών σπουδών και σπουδών υγείας. Για τα 2 πρώτα, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων έκριναν τα θέματα βατά. Όποιος είχε διαβάσει νομίζω μπορούσε να γράψει. Ήταν λιγάκι δύσκολες κάποιες ερωτήσεις, αλλά βατές. Έδινα πληροφορική, προγραμματισμό. Έγραψα καλά. Ήταν εύκολα τα θέματα, δεν ήταν δύσκολα. Ήθελε διάβασμα, αλλά ήταν πολύ πιο βατά και από άλλες χρονιές, πιστεύω. Κατά τη διαφορετική ήταν η εικόνα στο μάθημα της χημείας, καθώς οι μαθητές στην πλειοψηφία τους χαρακτήρισαν τα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας που απαιτούσαν προσοχή. Γράφαμε χημεία, τα θέματα ήταν, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ήταν δύσκολα. Είχαν μια μικρή ασάφεια στο θέμα Γ5, διότι δεν μας έδινε σε ποιο διάλειμμα θέλει κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα. Εντάξει, θα δείξω τώρα το τι θα βγάλουμε. Γενικότερα ήταν διαφορετικές δυσκολίες, μπορώ να πω. Πιστεύω ότι ήταν αρκετός ο χρόνος που μας είχαν δώσει. Ο στόχος σου ποιος είναι? Θέλω το φυσικό στο Ηράκλειο, είτε τα πολυτεχνία εδώ στα Χανιά. Νομίζω ένας διαβασμένος μαθητής μπορούσε να τα πάει αρκετά καλά. Τα θέματα ήταν και σε κάποια σημεία απαιτητικά. Τελείωσα πολύ νωρίς και είχα πολύ χρόνο να τα ελέγξω. Πολύ. Ήταν καλό αυτό, ναι. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη πολιτικών μηχανικών. Υπήρχαν δύσκολα και εύκολα ερωτήματα. Εγώ είμαι ικανοποιημένη. Δεν ήταν όμως ότι ήταν και λίγα τα θέματα, υπήρχαν δηλαδή. Αρκετά θέματα να κάνουμε. Είδα που βγαίνανε πολλά παιδιά από την τάξη νωρίς σήμερα και ήταν λίγο απογοητευμένοι κάποιοι. Μοναδικό μελανό σημείο στη σημερινή διαδικασία ήταν ο μηδενισμός γραπτών 3 υποψηφίων, ενό στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο, λόγω ύπαρξης κινητού τηλεφώνου μέσα στο εξεταστικό κέντρο. Μετά από ένα τριήμερο διάλειμμα, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα επανέλθουν την ερχόμενη Τρίτη, 22 Ιουνίου, που είναι και η τελευταία ημέρα για να εξεταστούν στην ιστορία για όσους έχουν επιλέξει ανθρωπιστικές σπουδές, στη φυσική και την οικονομία για όσους έχουν επιλέξει θετικές σπουδές, σπουδές υγείας ή σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Πιο βαρύ πρόγραμμα έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, που ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου. Αύριο Σάββατο 19 Ιουνίου, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Οι μαθητές όλες αυτές τις ημέρες και όσο διαρκούν οι εξετάσεις θα προσέρχονται στις αίθουσες με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, δηλαδή μάσκες, αποστάσεις και ατομική υγιεινή, και έχοντας δηλώσει το αποτέλεσμα των self-test. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, το δεύτερο τεστ θα γίνει αύριο Σάββατο 19 Ιουνίου, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου.